Το tweet της κυρίας DeLion είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι κατά 95% κλειδώσαμε, λέει, το έκτο πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία όσον αφορά το πετρέλαιο, 95% το εμπάργκο. Ωραία λες εσύ, τα βρήκανε. Που βέβαια θέλουν 4 εβδομάδες. Αν δεν τα βρήκαν. Καταρχάς, για το πλαφόν στιμές αφήστε το, είναι ανοιχτό. Δεύτερον, φαίνεται ότι η Ουγγαρία ό,τι ζητούσε το πήρε. Και μαζί με την Ουγγαρία το πήραν κι άλλοι. Έτσι. Το ερώτημα είναι τι συνέβη με χώρες όπως είναι η Μάλτα, η Κύπρος, η Ελλάδα που έχουν στόλους και μεταφέραν μέσω ναυτιλίας το πετρέλαιο. Α, για αυτούς ισχύει το εμπάργκο. Για τους άλλους, με αφορμή την Ουγγαρία, θα συνεχίζεται με τους αγωγούς. Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία. Α, ξέχασα. Η Γερμανία με την Πολωνία, λέει, δεσμεύτηκαν ότι προς το τέλος του χρόνου θα κλείσουν τον αγωγό. Μάλιστα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό σήμερα με τον εξαιρετικό κύριο Καπόπουλο, ο οποίος βεβαίως σας θυμίζω, μας το έχει πει μήνες πίσω, ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως πολλά να είχαν αποφευθεί. Αλλά η Ευρώπη η ίδια δεν ξέρει πού πάει πια, πού πατάει και πού βρίσκεται, στα 2-3 χωρισμένη, οι πρόθυμοι από τη μία για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, περίπου να κάνουν απόβαση στη Μόσχα, οι πιο σκεπτικιστές στην Ευρώπη που πάει, όπως οι Ιταλοί και οι Γάλλοι, οι Γερμανοί που έχουν χάσει το βηματισμό, οι Ούγγροι που βρίσκουν σιγά σιγά και μιμητές. Καλημέρα κύριε Καπόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Είναι σαφές ότι δεν είναι μόνο η Ουγγαρία, είναι όλες οι περίκλειστες χώρες. Χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Δηλαδή η Σλοβακία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Αυστρία πιθανόν. Αυτές οι χώρες λοιπόν έχουν το επιχείρημα ότι επειδή δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το ρωσικό πετρέλαιο το οποίο το παίρνουν μέσω αγωγών και έπρεπε να εξαιρεθούν. Μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχε αμφιβολία αν θα γίνει δυνατή συμφωνία. Όμως οι εξελίξεις, κύριε Σαχίνη, είναι πιο γρήγορα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 27 της Ευρώπης και όλα αυτά που μιλάμε μπορούν να έχουν πολύ μικρή σημασία. Γιατί χτες πέρασε ένα μήνυμα πολύ σημαντικό ο Biden. Τι είπε? Ότι τα όπλα μεγάλου βεληνικούς που του γυρεύουν οι Ουκρανοί για να χτυπήσουν στόχους μέσα στη Ρωσία δεν πρόκειται να τα δώσει. Είναι μια σαφής οριοθέτηση της αμερικανικής εμπλοκής απέναντι στη Μόσχα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όπως και στην αρχή της σύγκρουσης, την επόμενη μέρα της εισβολής, οι Αμερικανοί έκοψαν ξεκάθαρα κάθε συζήτηση για να παραδοθούν στην Ουκρανία αεροπλάνα μαχητικά σοβιετικής κατασκευής τύπου MiG, πράγμα που θα θεωρεί το κλιμάκωση και καταπάτηση κόκκινης γραμμής από το Κρεμλίνο. Έτσι και τώρα μας λένε ότι δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στο έδαφος της Ρωσίας. Για σας είναι η πρώτη σαφέστερη, η δεύτερη σαφέστερη ένδειξη των Αμερικανών προς τους Ρώσους ότι ίσως πλησιάζει η ώρα για μια διαβούλευση? Το λέω πολύ προσεκτικά. Νομίζω ναι. Το πρόβλημα είναι ο Ζελένσκι και η κυβέρνηση της Ουκρανίας. Ποιος πολιτικός και σε ποια χώρα του κόσμου θα μπει σε διαπραγματεύσεις με δεδομένο ότι πρέπει να επικυρώσει την απώλεια εθνικού εδάφους και να νομιμοποιήσει τον ακροτηριασμό της χώρας του? Είναι από δύσκολο ως αδύνατο. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, τόσα τα πράγματα χειροτερεύουν για το Κίεβο. Τώρα οι Ρώσοι ελέγχουν τον Ντονμπάς. Αύριο, αν δεν ζητήσει διαπραγματεύσεις για εκεχηρία η Ουκρανία, θα καταλάβουν την Οδυσσό. Και μεθαύριο και τη μεθαύριο, ποιος ξέρει τι. Ξέρετε. Οι στόχοι των Ρώσων δεν είναι σαφείς, δεν έχουν πουθενά δεσμευτεί ότι θα σταματήσουν κάπου. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Οικοτολογούμε οι περισσότεροι. Και οι δύο πλευρές εντωμεταξύ έχουν κερδίσει. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες τι κέρδισαν? Έσπασαν την ειδική σχέση της Γερμανίας με τη Ρωσία, ανασύνταξαν το ΝΑΤΟ, του ξανάδωσαν ζωή, απέκτησαν ξανά την πρωτοκαθεδρία τους στα θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης. Η Ρωσία εντωμεταξύ δείχνει έτοιμη να καταλάβει πολύ μεγαλύτερη περιοχή της Ουκρανίας από όσοι είχαμε φανταστεί. Ένα. Και δύο, κόβει οριστικά και διαπαντός κάθε σκέψη, όχι κάθε κίνηση, αλλά κάθε σκέψη για ένταξη στο ΝΑΤΟ χωρών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Άρα, τι μένει? Μένει η ηγεσία της Ουκρανίας. Τώρα, θέλω να επιστρέψουμε λίγο στις Βρυξέλλες, γιατί καλά το λέτε εσείς, οι εξελίξεις μπορεί να τους προλάβουν, αλλά τους προλάβουν, δεν τους προλάβουν? Όλο αυτό το παζάρι 4 εβδομάδων και η κατάληξη του βραδινές ώρες με αυτό το Twitter, 95% η κυρία DeLion, δηλαδή ο λίγον έγκυος που λέμε και στην Ελλάδα.
Τι σας λέει, κύριε Καπόπουλε, γιατί κοιτάξτε, αν μείνουμε σε αυτό, ας πούμε ότι δεν υπάρχει εξέλιξη. Αυτοί που την πατάνε, αυτοί που πληρώνουν, σηκώνουν πάλι το μέγεθος των κυρώσεων, είναι χώρες των οποίων η ναυτιλία είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Η άλλη είναι απείραχτη. Βέβαια. Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Όταν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν το πρώτο πακέτο κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία, υπήρχε η αίσθηση ή η ψευδαίσθηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είναι πολύ σύντομος. Θα υπάρξουν εξελίξεις και ότι δεν θα χρειαστεί αυτές οι κυρώσεις να εφαρμοστούν. Διότι δεν υπήρχε ούτε plan B, αλλά ούτε και πραγματική δυνατότητα υποκατάστασης της ενέργειας που αγοράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσία, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Mm-hmm. Το μεγάλο του στοίχημα, ο Πούτιν φαίνεται να το κερδίζει. Ποιο ήταν το στοίχημα? Ότι με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αυτοί που επιβάλλουν τις κυρώσεις θα έχουν μεγαλύτερη ζημιά από αυτόν που τις υφίστανται. Είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά η τέλεια θύελλα, the perfect storm, όπως λένε οι Αμερικανοί. Μια Ευρώπη τσακισμένη από 15 χρόνια λιτότητας, από 2,5 χρόνια πανδημίας, βαδίζει σε μετοπική τροχιά σύγκρουσης με μια πολλαπλή ταυτόχρονη κρίση, επισιτιστική, ενεργειακή, προσφυγική και, όπως είναι φυσικό, κοινωνική και πολιτική. Mm. Γιατί μη μου πείτε ότι μπορεί να υπάρξει κοινωνική ή πολιτική σταθερότητα με όλες αυτές τις κρίσεις που προαναφέραμε. Τα όσα λέει η Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία είναι πάνω από τις δυνατότητές της. Και τελικά, μάλλον έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την πολυδιάσπαση της Ευρώπης, αν είναι να υπάρξει κάποια συμβαστική λύση, αυτή θα υπάρξει κατευθείαν μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας λέει κάτι όλο αυτό το κλίμα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από αυτό εδώ με τα εμπάργκο? Η Ευρωπαϊκή Ένωση τράβηξε χειρόφρενο στην ενοποίηση μετά το 2008, την παγκόσμια χρηματιστηριακή κρίση, με ιστορική ευθύνη της Γερμανίας. Η Γερμανία ακολούθησε μια πολιτική Ευρώπης αλακάρτ. Όποτε δηλαδή μας συμφέρει, υιοθετούμε το πλαίσιο της Ευρώπης, όποτε δεν μας συμφέρει, το προωθούμε ως εθνική δικιά μας ατζέντα. Μια πολιτική η οποία λέγεται μερκαντιλιστική, δηλαδή όπου συμφέρει τις προμήθειες ενεργειακές της και τις εξαγωγές της η Γερμανία, αυτή είναι η πολιτική την οποία επιλέγει. Και τελικά, αυτή τη στιγμή, εάν δεν μαζευτούν κάπως τα πράγματα, η γερμανική οικονομία θα υποστεί ένα πολλαπλό σοκ. Ακριβότερη και σπανιότερη ενέργεια, μείωση των αγορών που είναι διέξοδοι της γερμανικής παραγωγικής διαδικασίας, διότι θα έρθουν και οι πιέσεις των ΗΠΑ για κυρώσεις ή για χαλάρωση του διμερούς εμπορίου με την Κίνα. Έτσι είναι τα πράγματα. Λυπάμαι που το λέω, δεν έχω κανέναν αντιγερμανισμό, αλλά για τρίτη φορά μέσα όχι πολλά χρόνια, η Γερμανία, αφού καταστρέψει την Ευρώπη, τελικά καταστρέφει τον εαυτό της. Κύριε Καπόπουλε, θα έρθω στα καθημάς, γιατί είναι και αυτά σοβαρά και έχουμε και νέες δηλώσεις Τσαβούσογλου σήμερα. Νέες προκλητικές δηλώσεις για τα νησιά. Συνεχίζει το κρεσέντο. Θα ακούσουμε και χειρότερα. θα μας το πείτε τώρα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, ο πληθωρισμός που στην Ελλάδα τον ξαναθυμηθήκαμε μετά από πολλές δεκαετίες, αλλά είναι και καθημαγμένη οικονομικά χρόνια η χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη καλπάζει αυτή τη στιγμή. Μπορεί όλο αυτό το σκηνικό να οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις συνυπολογιζόμενων των προβλημάτων σε εφοδιαστικές αλυσίδες? Βεβαίως. Διατροφή πείνα δηλαδή, μεταναστεύσεις. Μιλάμε για ένα φόβητρο κοινωνικών και πολιτικών εξεγέρσεων ανεξέλεγκτων. Και σας είπα, είναι μια Ευρώπη συμπιεσμένη από μια λιτότητα 14 χρόνων από το 2008 και από μια πανδημία 2,5 χρόνων. Και δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Αισθάνεστε ότι μπορεί, υπάρχει χώρα ηγέτης που μπορεί να σηκώσει το βάρος και να τραβήξει μπροστά αυτό το καράβι, ή μπορεί να οδηγούμαστε στα πρόθυρα μιας διάλυσης? Σας θυμίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κινείται με άξονα το τι συμβαίνει στην Ουκρανία σε μια ένωση και λέει να το συζητήσω και με τη Φιλανδία και με τη Σουηδία και με άλλες χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό χώρο, δεν ξέρω ποιες θα βρει, το Σαν Μαρίνο, τέλος πάντων. Σας δείχνει κάτι αυτό? Μπορεί να έχουμε διάλυση?
Μα δεν είναι τυχαίο ούτε συμπτωματικό ότι υπάρχουν δύο προτάσεις παράλληλων θεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Μακρόν και αν αληθεύει ένα σχετικό δημοσίευμα της Corriere della Sera από τον Μπορίς Τζόνσον. Τι είπε ο Μακρόν? Να κάνουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα στην οποία θα μετέχουν όσες χώρες θέλουν, ακόμα και μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ανέφερε την Ουκρανία. Εγώ θα έβαζα και την Τουρκία. Τίποτα δεν εμποδίζει την Τουρκία να έχει μια ειδική χαλαρή σχέση που δεν έχει τις δουλείες, τις οικονομικές και τις χρηματοδοτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υποτίθεται ότι επεξεργάζεται και ο Μπορίς Τζόνσον μια κοινοπολιτεία ευρωπαϊκή, στην οποία θα έχει επιλεγμένες χώρες όπως τις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, την Πολωνία, και αυτή είναι ανοιχτή στην Τουρκία. Όταν λοιπόν δύο ηγέτες μεγάλων χωρών δεν υπολογίζουν στη μεταρρύθμιση της Ευρώπης αλλά στείνουν παράλληλες δομές, όπως καταλαβαίνετε η Ευρώπη, η οποία είναι ακίνητη και εσωστρεφής και αυτοαναφορική από το 2008 μέχρι σήμερα, τα νέα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε κύριε Καπόπουλε, δεν μας φτάνει, γιατί εγώ πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ είναι αυτό, μπορεί να σας φανεί σας βαρύ, το ΝΑΤΟ είναι αυτό κάτι που τροφοδοτεί τον Νταϊλίκη της Τουρκίας αυτή τη στιγμή έναντι της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Και το αφήνει να παίζει μπάλα. Θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Ακόμη και διαρροές περί ψευδοκράτους να τα αναγνωρίσουν. Βεβαίως. Πήρε όμως ήδη την άρση του εμπάργκο των όπλων από τη Σουηδία. Εκεί νομίζω ότι στοχεύει, δεν περιμένει. Ό,τι πάρει. Ό,τι πάρει, σωστά. Ό,τι πάρει. Την ίδια στιγμή, και επειδή έχετε χρόνια εμπειρία σε αυτά, δεν αισθάνεστε ότι αυτή τη φορά, ιδίως μετά το Συμβούλιο Εθνικής, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, έχει κάπως αλλάξει και η ταχύτητα της Τουρκίας, δηλαδή έχει ξεπεράσει τη λεγόμενη διπλωματική ευγένεια με τον αυστηρό ύφος. Μιλάει εντελώς απαξιωτικά για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όποιος και αν είναι αυτός, είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αν σας παρηγορεί αυτό, έχει μιλήσει πολύ χειρότερα για τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σωστό αυτό. Όταν πριν από δύο χρόνια ο Μακρόν είχε πει ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό, ο Ερντογάν βγήκε και μιλώντας στον ελληνικό, είπε: εσύ είσαι εγκεφαλικά νεκρός. Σωστό αυτό. Μόνο που η Γαλλία. Τουλάχιστον για τον κύριο Μητσοτάκη επιφυλάχθηκε καλύτερη διατύπωση. Εμείς είμαστε όμως δίπλα. Αυτό θέλω να. Δεν το ξεχνάει κανείς. Και σήμερα ο κύριος Τσαβούσογλου ξανασυνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και λέει: υπάρχει χρονικός, προσέξτε, ορίζοντας για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Διαφορετικά, ανοίγουμε άμεσα το θέμα κυριαρχίας των νησιών. Αυτό είναι απλό. Κοιτάξτε, έχουν ακουστεί και χειρότερα από πλευράς της Τουρκίας, νομίζω. Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας. Αυτός είναι το 2023 που είναι η πιο πώς το λένε, τελευταία προθεσμία για να γίνουν εκλογές στην Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να χάσει. Ξέρει ότι αν θα χάσει θα πρέπει να πάρει ένα αεροπλάνο, την οικογένειά του και τους στενούς του συνεργάτες και ό,τι μπορεί από την τεράστια περιουσία που έχει συσσωρέσει και να αναζητήσει άσυλο στο εξωτερικό, ή να πάει φυλακή άμα μείνει στην Τουρκία. Θα χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για να παραμείνει στην εξουσία. Από την απειλή βέτο στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, από μια τυχοδιοκτική εισβολή στη Συρία, η οποία θα φέρει άνω κάτω μια χώρα στην οποία συνοστίζονται Ισραηλινοί, Ιρανοί, Αμερικανοί και Ρώσοι, νομίζω ότι είναι, είναι ένα χάος ελεγχόμενο, όσο και να σας φαίνεται αντιφατικό αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν πρέπει, και κυρίως στους εταίρους και συμμάχους, να στείλει ένα καθαρό μήνυμα αυτή τη φορά? Μα διότι. Κοιτάξτε, ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Της διπλωματίας, βέβαια. Ναι, όχι, δεν λέω μόνο αυτό. Ξέρουν οι εταίροι της Ελλάδος προφανώς τι ακριβώς θέλει η Τουρκία. Προφανώς και ξέρουν, αλλά όταν ακούτε τον κύριο Σάλιβαν να λέει χθες τον Καλίν να τα βρείτε με συζήτηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Τους Γερμανούς, άρα δεν είναι μόνο η Μέρκελ, να μας λένε να κάτσει ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν να βρουν τις διαφορές. Μα είναι αυτό, θέμα κύριε Σαχίνη, Μητσοτάκη Ερντογάν. Από τότε που ξέσπασε το Κυπριακό μέχρι και τη διεύρυνσή του με τις άλλες ελληνοτουρκικές διαφορές όπως τις θεωρεί η Άγκυρα μετά το 1973, ναι, είναι η μόνιμη οπαδός όλων της πάλε ποτέ Σοβιετικής Ένωσης και Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ευρωπαίων εταίρων μας, όλοι μας λένε ευρύτετα. Η συμπαράσταση του διεθνούς παράγοντα στην Ελλάδα είναι όταν υπάρχει προτροπή για το διάλογο και, αν θέλετε, απαξίωση ή έκκληση να μην υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου. Δεν θα αλλάξει αυτό το δεδομένο, ούτε έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα, κατά τη γνώμη σας, αυτό είναι το αφήγημα. Οπότε, κατά τη δική σας εκτίμηση και την εμπειρία,
η Ελλάδα τι πρέπει να έχει καθαρό από εδώ και στο εξής. Σε ένα ούτως ή άλλως ρευστό πεδίο και με αυτή την εικόνα της Ευρώπης, με αυτή την κατάσταση στο ΝΑΤΟ, με αυτή την εικόνα παγκόσμια. Κοιτάξτε, έναντι της Τουρκίας εννοώ την πρέπει. Νομίζω ότι παρόλο που και αυτό θα φανεί παράδοξο, ότι η Τουρκία παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Δεν θέλει να προκαλέσει πολεμική σύγκρουση. Δεν θέλει να φτάσουμε στο θερμό επεισόδιο. Θέλει υπό την απειλή της πολεμικής σύγκρουσης και της προσφυγής και της ενδεχόμενου θερμού επεισοδίου να μας αναγκάσει να κάτσουμε σε διαπραγματεύσεις. Όχι ότι είναι κακές διαπραγματεύσεις, αλλά με τους όρους τους δικούς της. Άρα, τι πρέπει να έχουμε καθαρό πια ως χώρα? Να έχουμε καθαρό ότι επειδή παίζει σε πολλά μέτωπα ο Ερντογάν, επειδή φλερτάρει με το θερμό επεισόδιο και στη Συρία και στον Αγκόρνο Καραμπάχ και στη Λιβύη, να είμαστε ψύχρεμοι, να μην παίζουμε στο γήπεδο εκεί που μας καλεί να παίξουμε ο αντίπαλός μας, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάποιες κόκκινες γραμμές. Λέει ο φίλος Ελωνίδας, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Καπόπουλο. Θέλω ειλικρινά να τον ρωτήσω, με τόσα μέτωπα ανοιχτά παγκόσμια και τέτοια ρευστότητα στην περιοχή μας, θεωρεί ότι ήταν ενδεδειγμένος ο χειρισμός με το ιρανικό πετρέλαιο στην Εύβοια που προκάλεσε ό,τι προκάλεσε μετά? Και υπενθυμίζω στον κύριο Καπόπουλο ότι μιλάμε για μια χώρα, λέει εδώ, που το 2015-2016 ήταν η μόνη που μας έδινε επιπιστώσει το πετρέλαιο και όχι προπληρώστε. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Είμαστε στο παραπέντε, αν όχι στο και πέντε, της προσέγγισης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενέργεια από το Ιράν. Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και στις δύο χώρες, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, υπάρχουν πόλη και κομμάτια της εξουσίας που αντιδρούν σε αυτή την ουσιαστική ανατροπή της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η φρουρή της Επανάστασης είναι γνωστό ότι είναι ένα κομμάτι της Ισλαμικής εξουσίας στο Ιράν που πάντοτε ήταν επιφυλακτικό στα ανοίγματα προς τη Δύση. Εγώ πιστεύω ότι ήθελαν να δώσουν μια προειδοποίηση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικώς, ότι κοιτάξτε, είμαστε κι εμείς συνιστόσα της Ιρανικής εξουσίας. Εμείς είμαστε πιο επιφυλακτικοί, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη και είμαστε με το όπλο παραπόδας. Ελπίζω ότι το επεισόδιο θα λήξει σύντομα με την άντληση του πετρελαίου από τα ελληνικά τάνκερ και την απελευθέρωση των πλοίων και του πληρώματος. Μάλιστα. Ήθελε λίγο περισσότερη προσοχή ο χειρισμός μας, πιστεύετε? Να σας πω ακριβώς, θα πω αυθαιρεσίες γιατί δεν ξέρω καλά σε τι νομικό πλαίσιο έγινε η κατάσχεση. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, μου στέλνουν εδώ επιλέξει από στο πρακτορείο Ανατολού, είναι οι δηλώσεις σήμερα του Τσαβούσογλου. Θέτουμε θέμα κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν με χρονικό ορίζοντα, και μάλιστα λέει, και μου το στέλνουν εδώ, έχει παραθέσει ένα νέο χάρτη. Κύριε Καπόπουλε, έχει πιάσει από τη Σαμοθράκη και κατεβαίνει Λίμνο, Λέσβο, Ικαρία την πέρασα, Δωδεκάνησα, φτάνει βεβαίως Καστελόριζο και νοτίως της Κρήτης. Λοιπόν, το καθεστώς του Αιγαίου είχε τρεις διαφορετικές περιοχές αποστρατιωτικοποίησης. Νησιά όπως η Σαμοθράκη, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος, με τη συνθήκη της Λοζάνης, θεωρήθηκαν ότι αποτελούν ευρύτερο κομμάτι της περιοχής των στενών που είχε τεθεί σε αποστρατιωτικοποίηση. Με τη βοήθεια της Ελλάδας, γιατί είχε προηγηθεί η ιστορική συμφιλίωση Βενιζέλου και Μάλατα Τούρκ, η Τουρκία πέτυχε στη συνθήκη του Μοντρέ να ανακτήσει την κυριαρχία της στα στενά, πράγμα που σήμαινε ότι έπαβε να ισχύουν και για την Ελλάδα οι όροι της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών που θεωρούνται μέρος της ζώνης των στενών, δηλαδή της Λίμνου, της Σαμοθράκης και του Αγίου Ευστρατείου. Σε ό,τι αφορά τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Ικαρία και στη Σάμο, η συνθήκη της Λοζάνης λέει ότι πρέπει να έχουν περιορισμένες στρατιωτικές δυνάμεις, δεν μιλάει για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, που είναι αναγκαίες για την άμυνά τους. Σε ό,τι αφορά δε τη Δωδεκάνησο, είναι μια συνθήκη η οποία υπεγράφει μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδος και μια σειρά χωρών χωρίς να εμπλέκεται η Τουρκία, και η αποστρατιωτικοποίηση δεν ήταν διασφάλιση της Τουρκίας αλλά όρος της Σοβιετικής Ένωσης για να μην βρεθεί μπροστά στο ενδεχόμενο η κάθοδός της στη Μεσόγειο να ελέγχεται από δυτικές ναυτικές βάσεις. Άρα η Τουρκία
διαστρεβλώνει την αλήθεια σε ό,τι αφορά το Βόρειο Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο και μιλάει για μια συμφωνία και για μια συνθήκη για την οποία αν κάποιος έπρεπε να διαμαρτυρηθεί, αυτός ήταν η Μόσχα. Τελευταίο ερώτημα από τη φίλη μου τη Βασιλεία. Καλημέρα, λέει στον κύριο Καπόπουλο, υπό αυτές τις συνθήκες, πιστεύετε ότι θα τολμήσει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η Τουρκία στις προκλήσεις της φέτος έναντι της Ελλάδας, αφού είναι κρίσιμη χρονιά για τον Ερντογάν? Είναι κρίσιμη χρονιά για τον Ερντογάν. Υπάρχει βέβαια η κατάσταση οριακή της τουρκικής οικονομίας και ο τουρισμός που είναι μια πηγή εσόδων την οποία θα τη θέσουν εν κινδύνο και για μας και για αυτούς οι Τούρκοι αν προχωρήσουν σε επανάληψη του καλοκαιριού του 2020. Και ο φίλος ο Μιλτιάδης, κύριε Καπόπουλε, είπατε ότι τα παίζει όλα για όλα ο Ερντογάν. Μα και να χάσει, αυτοί που θα έρθουν είναι καλύτεροι. Είδατε τις δηλώσεις αντιπολίτευσης? Είναι πιο προβλέψιμοι απλώς. οι δηλώσεις των Κεμαλικών, έχει δίκιο ο ακροατής μας. Ο Κιλιτζάρογλου έχει κατηγορήσει τον Ερντογάν ως εθνικό μειοδότη, γιατί χάρισε 18 νησιά στην Ελλάδα. Πάμε παρακάτω. Πριν από μερικές μέρες ο Ερντογάν είπε ότι κακώς δεχτήκαμε την Ελλάδα πίσω στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ του 1980. Ποιος κυβερνούσε τότε την Τουρκία? Ο στρατηγός Ευρέν. Δηλαδή είναι μια διελκυστίδα στον πολιτικό κόσμο της Τουρκίας ποιος είναι πιο εθνικόφρον και ποιος είναι εθνικός μειοδότης απέναντι στην Ελλάδα. Τώρα, κοιτάξτε, μην υποτιμάμε και τον τουρκικό λαό. Λέτε δηλαδή να αγγίζει την ψυχή του μέσου Τούρκου που δεν ξέρει τι έχει στο πορτοφόλι του, αν μπορεί να αγοράσει μισό κουλούρι ψωμί, τα όσα είπε ο Ερντογάν ότι τσακίσαμε μια διαπαντό στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Νομίζω θα αρχίσει να οργίζεται και το εσωτερικό των προατήριων. Ή με τα αντικλεπτικά στα σούπερ μάρκετ. Όμως κοιτάξτε, και αυτό είναι δικό μου ερώτημα. Αν υποθέσουμε, γιατί εσείς καλά τα προσεγγίζετε και έχετε και χρόνια εμπειρία, αλλά αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία υλοποιεί αυτό που διακηρύττει, δηλαδή να θέσει, εγώ δεν σας λέω να κάνει επεισόδιο, να θέσει θέμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο ΝΑΤΟ, δεν ξέρω σε ποια φορά, θέμα κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Δεν, τα ελληνικά νησιά έχουν δοθεί στην Ελλάδα με πλήρη κυριαρχία. Μισό, άλλο θέλω να πω. Προσφεύγει. Υπάρχει μια περίπτωση ενός νησιωτικού συγκροτήματος στην Ευρώπη, τα νησιά Άλαντ, μεταξύ Σουηδίας και Φιλανδίας, τα οποία έχουν αποδοθεί. Ειδικό καθεστώς, Ειδικό καθεστώς για τη κατοική σουηδική μειονότητα και ο όρος είναι να έχει η Φιλανδία περιορισμένη κυριαρχία. Είναι γραπτό στο κείμενο. Σωστό. Περιορισμένη κυριαρχία έχει και η Νορβηγία στα νησιά της Σπιτσβέργης, όπου έχουν οι Ρώσοι δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τον ορεικτό. Ακούστε, κύριε Καπόπουλε, εγώ δεν λέω, έχετε δίκιο, αλλού θέλω να πω την κουβέντα. Ναι. Κάνει μια προσφυγή, εικονικά για τα μάτια, για να κάνει ντόρο. Δεν μεταφέρει όμως την ατζέντα σε μια συζήτηση εκ προημίου στον αέρα, αλλά την ίδια στιγμή για όλα τα άλλα ζητήματα, είτε είναι κατοχή της Κύπρου, είτε είναι ένα αέρι χώρο, είτε είναι για λίτιδα ζώνη, θα λέει, παιδιά, κοιτάξτε, εντάξει, εγώ για την κυριαρχία, άντε να κάνω πίσω, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Το γνωστό. Αυτή ακριβώς είναι η τακτική του Ερντογάν. Αυτή είναι η τακτική. Ανοίγει ένα θέμα και για να το αποσύρει, ζητάει αντίτιμο. Παύλος, κύριε Καπόπουλε, εδώ που φτάσαν τα πράγματα, γιατί θεωρείτε αμφίβολο να κάνει κίνηση η Τουρκία, προσδοκώντας ότι στο φόβο των Ευρωπαίων και των Αμερικανών να μην γίνει μπάχαλο το ΝΑΤΟ, θα μπουν στη μέση, κάτι θα πάρουν από εμάς και εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Παίζει και η Ρωσία. Δύο μέρες μετά την απειλή Ερντογάν ότι θα εισβάλλει στη Συρία, ενισχύθηκαν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας στη Συρία. Όσο και να σας φανεί παράδοξο, αν κάνει εισβολή στη Συρία ο Ερντογάν, κινδυνεύει να βρει απέναντί του και τους Ρώσους και τους Αμερικανούς. Άρα, μήπως και με τη Ρωσία πρέπει να το δούμε λίγο διπλωματικά, κάτω από το τραπέζι, πέστε το όπως θέλετε. Ελπίζω να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις προς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, που να επιτρέψουν στο ορατό μέλλον στην βελτίωση των διμερών σχέσεων. Γιώργος Καπόπουλος απάντησε σε όλα σας τα ερωτήματα. Δεν έχετε παράπονο. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Τον κουράσαμε λίγο σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καπόπουλε. Γεια σας, κύριε Σαχή. Να είστε καλά.